Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη μεγάλη έκπληξη. Στο τηλέφωνο έχουμε το φοβερό το καλλιτέχνη που ήρθε εχθές το βράδυ, όπως είπαμε, από την Ελλάδα. Από την Αμερική. Από την Αμερική, συγγνώμη, από Αμερική. Ο μεγάλος, ο φοβερός ο καλλιτέχνης, ο Νίκος Ζαβέρτης. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τίποτα, τι καλά λόγια. Η Ελλάδα έκανα μια στάση στην Αμερική για να πάω στην Αυστραλία. Ωραία, ωραία. Τα καλά μου λόγια, τίποτα. Την αλήθεια λέμε. Την αλήθεια, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλώς όρισες πάλι στην Αυστραλία, εδώ στη Μελβούρνη. Καλώς σας βρήκα εδώ πέρα στην όμορφη Μελβούρνη. Καλώς σε βρήκαμε κι εμείς. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Ήταν πολύ όμορφο, μπορώ να πω, και ήταν πολύ μεγάλη πτήση από το Λος Άντζελες για εδώ πέρα, είναι 15 ώρες. Αλλά ήταν, μπορώ να πω, έτσι ξεκούραστη πτήση, γιατί είχαμε ένα. Ήταν ήρεμα όταν έχει καλό καιρό στην πτήση, είναι μια χαρά. Πες μας πώς νιώθεις που, όπως είπαμε και εμείς, αναφέραμε νωρίτερα, οι συναυλίες σου έχουν γίνει sold out και Αμερική αλλά και εδώ Αυστραλία. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Πολύ όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι ο κόσμος έρχεται στις εμφανίσεις και αυτό μας δημιουργεί έτσι ένα μεγαλύτερο άγχος όλους εμάς, τους συνεργάτες μου, για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περάσει όμορφα ο κόσμος. Ναι, και από ό,τι. Γιατί το sold out είναι κάτι που σημαίνει γιατί έχει το κόσμο να σε δει. Όταν θα φύγει όμως, εκεί είναι. Αυτό είναι που μετράει κυρίως. Την επόμενη μέρα, τι θα βγει, τι θα πει στον κόσμο, να πει ότι πέρασε καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Για να μπορούμε να ξανάρθουμε για άλλη φορά. Μην είναι η τελευταία φορά που εμφανιζόμαστε. Ακριβώς, ακριβώς. Και την τελευταία εμφάνιση που έκανες εδώ στη Μελβούρνη, ο κόσμος έμενε κατά ενθουσιασμένος, κατά ευχαριστημένος. Τραγουδούσες τρεις ώρες συνεχώς, ναι. Και έγινε χαμός. Μακάρι να περάσουν και όμορφα αύριο το βράδυ. Μόλις φύγαμε από την αίθουσα εκεί πέρα που κάναμε μια πρόβα και είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Νομίζω ότι θα είναι μια. Για όσους κατάφεραν να πάρουν εισιτήριο, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Θα προλάβεις να κάτσεις καθόλου στην πόλη μας, να τη δεις? Όχι, γιατί φεύγουμε την επόμενη μέρα, πετάμε για το Σίδνεϊ. Mm-hmm. Παίζουμε το Σάββατο στο Σίδνεϊ και την Κυριακή παίζουμε Αδελαϊδά. Δυστυχώς αυτή τη φορά η Αυστραλία είναι μια γρήγορη στάση για μας. Αν και θα προτιμούσα να μπορούσαμε να μείνουμε μερικές μέρες παραπάνω. Δυστυχώς όμως, επειδή έχετε και το ελληνικό το Πάσχα, mm-hmm. όπως καταλαβαίνετε, και εμείς θέλουμε να περάσουμε το Πάσχα με τις οικογένειές μας όπως και εσείς. Βεβαίως. Λογικό. Νέα δισκογραφική εταιρεία και νέα τραγούδια. Πώς νιώθεις? Ναι. Κοίταξε, είναι μια νέα ομάδα, μια νέα εταιρεία, μια πολύ δυνατή εταιρεία, η Heaven. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα και ο χρόνος θα δείξει. Εγώ, ο λόγος που άλλαξα εταιρεία είναι γιατί ήθελα κάτι διαφορετικό, ήθελα να αλλάξουμε κάτι, να μην, ξέρεις, τα πάντα λειτουργούν με τη φιλία, με την ψυχολογία κτλ. Δεν είχα κανένα παράπονο φυσικά από την προηγούμενη εταιρεία, γιατί κάναμε έτσι πολύ ωραίες δουλειές μαζί και ευελπιστώ ότι το νέο μου βήμα αυτό θα μου βγει σε κάτι καλό, αν όχι καλύτερο. Εμείς αύριο θα ακούσουμε, εκτός από τις παλιές και αγαπημένες που τις έχουμε όλοι αγαπήσει επιτυχίες, αλλά και τις καινούργιες. Εννοείς για το όνειρο? Ναι. Το όνειρο θα το κρατήσω λίγο μυστικό ακόμα. Α, λίγο. Ναι, θα το κρατήσω λίγο μυστικό ακόμη. Τώρα δεν ξέρω. Αν ο κόσμος το ζητήσει τόσο έντονα, μπορεί να το πω, ας πούμε. Σίγουρα θα σου ζητήσουν πολύ έντονα. Πιστεύω το αν είσαι ένα αστέρι. Εδώ η επαρχία το αγαπάει πάρα πολύ και μας το ζητάει συνέχεια. Φυσικά και θα το πούμε το αστέρι. Θα πούμε όλα τα τραγούδια. Και ό,τι μας ζητήσει ο κόσμος, γι' αυτό και κινούμαστε. Το πρόγραμμά μας είναι αρκετά ευέλικτο. Ό,τι επιθυμεί ο κόσμος και αυτός έχει, αν θέλετε, το τιμόνι να μας καθοδηγήσει εκεί που θέλει να πάει βραδιά. Ναι, Νίκο, να σε κάνω μια ερώτηση. Πολλοί κόσμος εδώ στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, θέλουν να ξέρουν πώς άρχισε το τραγούδι, τι σε έκανε να ακολουθήσει την πορεία του τραγουδίου. Μιλάμε τώρα από την αρχή. Η αλήθεια δεν με δεχόντουσαν σε καμία άλλη δουλειά, οπότε αναγκαστικά ήρθα να γίνω τραγουδιστής. Έτσι, αυτό ήταν κάθε εμπόδιο σε καλό, δεν λένε? Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ωραία. Από πολύ μικρή ηλικία, σε μουσική σχολή, σε μουσικό οδείο, όπου έπρεπε να μάθω κάποιο μουσικό όργανο υποχρεωτικά από τους γονείς μου, έμαθα το μπουζούκι. Μαζί με το μπουζούκι πάντα τραγουδούσα από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 6 μου ξεκίνησα να παίζω μπουζούκι και από τότε πάντα τραγουδούσα παράλληλα. Και σε ηλικία περίπου 20, όταν ήμουν 20, άφησα το μπουζούκι στην άκρη, στα 21 μου, αν δεν κάνω λάθος, άφησα το μπουζούκι στην άκρη, μόνο για τον εαυτό μου δηλαδή και στο σπίτι. Ναι.
και έπιασα μόνο το μικρόφωνο. Δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σε δούμε να παίζεις μπουζούκι live? Ναι, φυσικά, φυσικά. Σε κάποιες πόλεις έτσι που μερακλώθηκα, έπιασα το μπουζούκι στα χέρια μου αργά και έριξα και μια πενιά που λέει λόγος. Τα επόμενα σχέδιά σου, μόλις γυρίσεις πίσω Ελλάδα, μετά το Πάσχα φυσικά. Τα επόμενα μου σχέδια αφορούν μια ιδιαίτερη εμφάνιση που θα ξεκινήσω αν όλα πάνε καλά τέλη Μαΐου, γύρω στις 20-25-23 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα κλαμπ στην Αθήνα, θα είναι κάτι καινούριο ας πούμε, που θα δοκιμάσω, στο Ακροτήρι, για όσους ξέρετε, όσοι έχουν πάει στο Ακροτήρι. Είναι ένα κλαμπ που είναι πάνω στη θάλασσα, βρέχεται από τη θάλασσα ουσιαστικά. Θα στήσουμε μια σκηνή πάνω στη θάλασσα και θα είναι ένα καινούριο θέμα, ένα καινούριο κόνσεπτ, όπως λέτε εδώ, που θα παίξουμε. Θα είναι κλαμπ με ζωντανή μουσική. Αλλά όχι όλο το πρόγραμμα, θα είναι κάτι πολύ καινούριο. Όσοι μπορείτε να έρθετε να το παρακολουθήσετε, όσοι θα είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, θα είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι καινούριο. Ελπίζω να αρέσει τον κόσμο. Το σίγουρο θα είναι ότι θα είναι έτσι, πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που θα στήσουμε. Κάτι διαφορετικό. Πάντα κάνεις κάτι διαφορετικό και περιμένουμε από σένα. Ωραία, προσπαθούμε να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα για να απολαμβάνει και ο κόσμος τη δική μας τρέλα. Πάντως όλοι μας απομονούμε να σε δούμε αύριο. Από ό,τι ξέρω η μισή Μελβούρνη έρχεται. Μακάρι να μπορέσουν να μπουν όλοι μέσα και να διασκεδάσουν και να περάσουν εξίσου όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο που μιλήσαμε μαζί σου. Ξέρουμε ότι είσαι και λίγο κουρασμένος. Να σου δώσουμε και λίγο χρόνο να ξεκουραστείς. Όχι, κουρασμένος ποτέ. Ποτέ. Απλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις από το ένα στο άλλο που πηγαίνουμε για να είναι όλα έτοιμα αύριο και να λειτουργήσουν 100%. Να σε ρωτήσουμε. Ελπίζω να σας δούμε και εσάς, παιδιά. Να σε ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Έγινες και δρόμος στο Τορόντο. Αυτό ήταν μια έτσι, ευχάριστη έκπληξη που με φύλαξε ένας φίλος από το Τορόντο και ήταν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο. Δεν νομίζω ότι αξίζω κάτι, μια τόσο μεγάλη τιμή, αλλά αφού μου την έκανε ο φίλος μου, δεν μπορούσα να την αρνηθώ. Όχι, φυσικά όχι. Είδαμε και τις φωτογραφίες, ήταν κάτι πολύ όμορφο και μπράβο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε λοιπόν αύριο και εμείς, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι, και σας ευχόμαστε κάθε. Καλά, να περάσετε όμορφα, ελπίζω αύριο και θα μου πείτε. Τις εντυπώσεις. Μετά τις εντυπώσεις σας. Ναι, σίγουρα θα είναι υπέροχες. Θέλω να μου πείτε τι δεν σας άρεσε. Το τι σας άρεσε δεν μας αφορά. Δεν θα υπάρχει τι τίποτα. Για να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που λες. Γιατί μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Έτσι πρέπει να ξέρουμε τα λάθη μας και να γινόμαστε καλύτεροι όλοι μας. Έτσι, έτσι. Σου ευχόμαστε καλό απόγευμα. Και εσύ. Καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία.